Αφιερωμένη στη Βόρεια Εύβοια ήταν η εκδήλωση του Εμπορευμηχανικού Επιμελητηρίου για την κοπή της Βασιλόπιτας. Η αίθουσα του δεύτερου ορόφου στη Χαλκίδα γέμισε από εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, μέλη και επιχειρηματίες των τοπικών επιμελητηρίων, βουλευτές και εκπροσώπους φορέων και παραγωγικών τάξεων. Επίσημος προσκεκλημένος ήταν ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και υπεύθυνος του Σχεδίου Στήριξης και Αποκατάστασης της Βόρειας Εύβοιας Χρήστος Τριαντόπουλος. Την εκδήλωση άνοιξε ο Μητροπολίτης Χαλκίδας κύριος Χρυσόστομος. Σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου θρησευλογημένο το νέο έτος. Και καθώς έβλεπα προηγουμένως αυτό το ωραίο βίντεο που έχει δημιουργήσει το επιμελητήριο του νομού μας, για άλλη μια φορά, πολλωστή φορά, διεπίστωσα ότι ο Θεός μας έχει δωρήσει έναν από τους ωραιότερους τόπους του κόσμου, ο οποίος είναι αλήθεια ότι διαχρονικά δεν έχει τύχει της στοργής και του ενδιαφέροντος και της βοηθείας από εκεί που θα έπρεπε. Αυτό είναι πανθομολογούμενο. Ίσως δε και η καταστροφή η ολοτελής της Βορείου Ευβοίας να είναι και αυτή αποτέλεσμα μιας τέτοιας ολιγορίας. Κυρίες και κύριοι, από την πρώτη στιγμή δεσμευτήκαμε ότι αυτή η διοίκηση θα κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο φορέας μας να σταθεί αρρωγός αυτή τη δύσκολη περίοδο σε κάθε ευωική επιχείρηση. Εστιάσαμε το έργο μας σε τέσσερις άξονες. Τον παρεμβατικό, τον αναπτυξιακό, τον εκπαιδευτικό και τον κοινωνικό. Σε επόμενο στάδιο σταθήκαμε αρρωγοί με συνεχείς παρεμβάσεις προς την πολιτεία για τη στήριξή τους σε θέματα φορολογικά και ασφαλιστικά. Διαθέσαμε χρηματικό ποσό 120.000 ευρώ από τον προϋπολογισμό του επιμελητηρίου μας, το οποίο διανεμήθηκε σε 38 πληγήσεις από τις πυρκαγιές επιχειρήσεις, όπως αυτές έτσι χαρακτηρίστηκαν από την περιφέρειά μας. Το επιμελητήριο της Εύβοιας θέλησε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς τον Χρήστο Τριαντόπουλο για το έμπρακτο ενδιαφέρον του για τη στήριξη και αποκατάσταση της Βόρειας Εύβοιας, προσφέροντάς του έναν πίνακα με την γραβούρα της παραλίας της παλιάς Χαλκίδας και την προβολή ενός βίντεο με το βιογραφικό του και την πολιτική του πορεία. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος κατά την ομιλία του εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την τιμή που του απέδωσαν και ανακοίνωσε την επέκταση του North Evia Pass για το έτος 2023 και τη δημιουργία ακτοπλοϊκής γραμμής από το Πευκή του Δημιστιαίας Εδιψίου προς τις Βόρειες Ποράδες. Ήταν μια άλλη ψηφιακή κάρτα, χρεωστική κάρτα, που χορηγήθηκε στους πολίτες ώστε να τη χρησιμοποιούν για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στη Βόρεια Εύβοια. Ένα μέτρο που συνέβαλε σημαντικά στην ενίσχυση της τουριστικής κίνησης στην περιοχή, όπως και οι άνθρωποι του κλάδου έχουν αναγνωρίσει. Με το ποσό που δαπανήθηκε, ανέρχεται στα 2,8 εκατομμύρια ευρώ, κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ, όπως και είχαμε προϋπολογίσει. Ένα μέτρο το οποίο σχεδιάζεται να επεκταθεί και φέτος, δηλαδή το 2023, στοχευμένα στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας που επλήγησαν άμεσα και εκτεταμένα από τις πυρκαγιές. Παράλληλα, σε ένα πλαίσιο στήριξη, ενίσχυσης και συνεργασίας με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, κατατέθηκε και ψηφίστηκε πρόσφατα μια διάταξη, η οποία παρέχει τη δυνατότητα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να προχωρήσει σε επιδοτούμενη δρομολόγηση γραμμής που θα εξυπηρετεί περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Μια τέτοια ακτοπλοϊκή σύνδεση, η οποία και προχωρά, θα είναι αυτή της Βόρειας Εύβοιας με τα νησιά των Βορείων Σποράδων. Σεβασμιότατε, οπότε θα υπάρχει η ευχέρεια επιβατικής μετακίνησης από περιοχή της Βορείου Εύβοιας, λογικά θα είναι το Πευκή, προς τα τρία νησιά των Βορείων Σποράδων για το καλοκαίρι. Μια κίνηση με θετικό αποτύπωμα, μια κίνηση η οποία θα συνεισφέρει σημαντικά στην αύξηση της τουριστικής κίνησης, γιατί επί της ουσίας συνδέει το αεροδρόμιο της Κιάθου με τη Βόρεια Εύβοια. Ακολούθησε η βράβευση του Περιφερειάρχη Στερεάς Φάνης Πανού και των δύο δημάρχων της Βόρειας Εύβοιας. Εκτός από τον Υφυπουργό κύριο Τριαντόπουλο,
Υπήρξαν και άλλοι που έδωσαν από το πόστο τους τη δική τους μεγάλη μάχη. Έτρεξα παντού, έσκυψαν πάνω στα τεράστια προβλήματα, αφουγκράστηκαν, άκουσαν, κατέγραψαν τα πάντα. Άνθρωποι που μπορετοκαπνίστηκαν κυριολεκτικά. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που μετέφεραν πρώτοι στην πολιτεία την αγωνία τους για τη βιβλική καταστροφή. Μια απόφαση η οποία αποτυπώνει και εκφράζει, αν θέλετε, μια πολυεπίπεδη συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, στα εύκολα και στα δύσκολα. Σήμερα μιλούμε για τα δύσκολα και αυτή είναι αφορμή, αλλά είδατε νωρίτερα στην παρουσίαση μια μεγάλη σειρά από δράσεις που μας δίνουν τη χαρά να συνοδοιπορούμε. Και αυτή η μάχη δόθηκε και δίνεται. Και ήδη έχει φέρει πολλά αποτελέσματα, αλλά έχει ακόμα και πολλούς στόχους μπροστά της. Αλλά και είμαι συγκινημένος γιατί όλη αυτή η Εσπερίδα έφερε πολύ μπροστά τις μνήμες των ημερών της καταστροφής. Και οι πρωταγωνιστές εκείνες τις ημέρες, πιστέψε με, δεν ήταν ούτε δήμαρχοι, ούτε πυροσβέστες, ούτε βουλευτές, ούτε κυβέρνηση. Οι πρωταγωνιστές εκείνες τις μέρες ήταν οι κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας. Και ιδιαίτερα οφείλω να αναφερθώ στους δημότες Ιστιαίας Ιδυψού, τους οποίους κατά πρώτον εκπροσωπώ και κατά δεύτερον με ορίζουν σαν δήμαρχο, για τους οποίους συγκινημένος και υπερήφανος, οφείλω να πω ότι αυτό το βραβείο ανοίξει αυτός. Πραγματικά αισθάνομαι πολύ μεγάλη τιμή, διότι μετά από 18 μήνες αγώνα, 9 μέρες καταστροφής και 18 μήνες δουλειάς, καταφέραμε πάρα πολλά. Η Βόρεια Εύβοια στέκεται όρθια, με δυσκολίες, με αγώνα κατά της γραφειοκρατίας, αλλά με επιμονή και πείσμα και με συνεργασία με όλους τους φορείς, έχουμε καταφέρει αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις να δουλεύουν χωρίς προβλήματα. Το βραβείο αυτό θα το πάρω από εδώ και θα το πάω στους δημότες μου, γιατί ανήκει σε όλους, αλλά κυρίως να ευχαριστήσω και την ομάδα μου. Ένα παράδειγμα με τον Βαγγέλη τον Κούκουζα και το επιμελητήριο μέσω της Αναπτυξιακής Περιφέρειας διαθέσαμε μέσω των προγραμμάτων Leader του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης πάνω από 14 εκατομμύρια ευρώ μόνο για το Leader Αλιείας. Είναι το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτά είναι για ιδιωτικές επενδύσεις. Και η μερίδα του Λέοντος πήγε δικαίως στη Βόρεια Εύβοια που ήταν μεγαλύτερες οι ανάγκες και πρέπει να ενισχυθεί η ανασυγκρότηση της περιοχής με κάθε τρόπο. Να μπορέσουμε να ανασυγκροτήσουμε, να δρομολογήσουμε μάλλον την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας με κυρίαρχο και προεξέρχον έργο τον βόρειο δικό άξονα, προκειμένου μετά από τη μεγάλη φυσική καταστροφή να κάνουμε το τόπο αυτό πιο όμορφο και πιο παραγωγικό. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ το επιμελητήριο για τη μεγάλη του πρωτοβουλία, να βραβεύσει όλους αυτούς τους πρωταγωνιστές εκείνων των δύσκολων ημερών. Επίσης, το επιμελητήριο για όλες αυτές τις δραστηριότητες, για τη στήριξη του νομού Ευβοίας και όλων των δραστηριοτήτων των πολιτών για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ο λόγος δόθηκε και στη Δήμαρχο Χαλκιδαίων Έλενα Βάκα, η οποία μίλησε για τις καταστροφές του τόπου τα τελευταία χρόνια, αλλά και για την παραμέληση που βιώνει από την πολιτεία δεκαετίες τώρα. Ανακοίνωσε την έγκριση χρηματοδότησης για τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποστήριξης της επιχειρηματικότητας. Ένα αποτέλεσμα που προέκυψε από τη συνεργασία της Δημοτικής Αρχής με το Επιμελητήριο της Εύβοιας. Ήρθε η έγκριση για τη χρηματοδότηση μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, η οποία γίνεται με μια προγραμματική σύμβαση που έχει υπογράψει ο Δήμος Χαλκιδαίων με το Επιμελητήριο της Εύβοιας, χρηματοδοτείται από το ΒΑΑ, από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Θα έχετε συνεχή και καθημερινή ενημέρωση, όχι μόνο για έργα, δράσεις, για την νομοθεσία, για χρηματοδοτικά εργαλεία, προώθηση, τουριστική προβολή, προβολή των επιχειρήσεων και ό,τι χρειάζεται ένας επαγγελματίας για να νιώθει ένα ηλεκτρονικό εργαλείο
χρήσιμο καθημερινά δίπλα του. Ακολούθησε η βράβευση του επίτιμου Προέδρου του Επιμελητηρίου Ευάγγελου Σταύρου, ο οποίος το υπηρέτησε για 30 σχεδόν χρόνια και αποφάσισε να δωρήσει στο Επιμελητήριο της Εύβοιας τις τιμητικές πλακέτες που του έχουν αποδοθεί όλα αυτά τα χρόνια και τα περιοδικά που εκδόθηκαν επί της θητείας του. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν πρόεδροι των επιμελητηρίων της Περιφέρειας Στερεάς, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχάνων της Περιφέρειας Πάνος Λόλος και ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ Γεώργιος Καβαθάς.